Μπεντινέλη εκτελεί πρώτο δοκάρι για την κεφαλιά στο δεύτερο. Κεφαλιά του Τσιλούλη ήταν πρώτη, κανείς εκεί. Ο Ροντρίγκο απομακρύνει. Μπαξεβανίδης γεμίζει. Άλλη μια κεφαλιά του Ίγκασον. Προς τον άξονα η μπάλα για το πέταγμα μπροστά και η ευκαιρία του ΠΑΟΚ με τον Σβιντέρσκι βγαίνει τέτα τέτ. Ο Πολωνός πλασάρει. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 15. Στο 50ο του μάτς στην Super League πετυχαίνει το 19ο γκολ του με τη φανέλα της ομάδας του Παύλο Γκαρσία. Δείτε το από την αρχή. Εδώ αυτό είναι το σημαντικό. Η κεφαλιά του Μούργκ. Ο άλλος Αυστριακός, ο Σβάμπ, πετάει μπροστά. Και ένας Πολωνός σκοράρει. Σκοράρει για δεύτερη φορά μάλιστα σε αυτό το γήπεδο. Είχε σκοράρει και στο 5-1 τη σεζόν 18-19. Κρέσπο ψάχνει το Ζίβκοβιτς. Είναι πολύ καλή η παλιά. Ο Ζίβκοβιτς δεν έκανε καλή πρώτη επαφή με την μπάλα. Είναι στο έδαφος. Πέναλτι, λέει ο κύριος Παπαπέτρου. Εδώ βλέπετε την αρχή της φάσης. Θα έχουμε έλεγχο βέβαια της φάσης και για την αρχή και για το μαρκάρισμα εδώ στο φινάλε. Άρα λοιπόν ξεκινάω με offside. Αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι έχει δώσει offside, γι' αυτό οι παίκτες του Απόλλωνα φεύγουν αυτή τη στιγμή. Η κάρτα δεν υπάρχει και το πέναλτι δεν υπάρχει επίσης. Υπάρχει offside. Τώρα σφυρίζει ο κύριος Παπαπέτρου. Μπεντινέλη εκτελεί. Η μπάλα περνάει δίπλα από την εστία του Ζίβκοβιτς. Ο Ντάγκλας Αουγκούστο ψάχνει προς το δεύτερο δοκάρι. Το Ζίβκοβιτς που γυρίζει. Ο Φατιόν δεν ξέρει τι γίνεται πίσω του. Απομακρύνει στα τυφλά. Υπάρχει υπόδειξη για offside ξανά. Δεν υπάρχει κανένα offside. Καλύπτει και πάρα πολύ κιόλας ο Φατιόν. Μπήκαμε στο 36ο λεπτό, πήγε χαμηλά η κόντρα, στέλνει την μπάλα στον Μπεντινέλη, ο οποίος γυρίζει με τη μία προβολή. Κόρνερ, λέει ο κύριος Παπαπέτρου. Άλλο ένα γέμισμα, κεφαλιά προς τα πίσω, το σουτ, το βγάζει ο Βερούλστ. Ζίβκοβιτς. Πρόλαβε και γύρισε και την μπάλα για τον Μούργκ, ο οποίος κοιτάζει τις επιλογές του προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Ίγκασον δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Η πάσα είναι για τον Ζίβκοβιτς, είναι εξαιρετική. Ο Ζίβκοβιτς περνά. 2-0 ο ΠΑΟΚ, υπόδειξη από τον βοηθό για offside. Στο 49 υπάρχει στο βάθος παίχτης, πρέπει να είναι ο Τσαμπούρης αν βλέπω καλά. Offside. Αρκετό ύψος. Από κοντά. Νομίζω ότι ο Φατιόν δεν είχε καταλάβει ότι είναι μόνος του εκεί. Μια πάσα με ρίσκο από τον Ντάγκλας Αουγκούστο. Δεν πέρασε, ο Μπεντινέλη έκλεψε. Πέρασε η δική του πάσα. Ιωαννίδης βλέπει δεξιά τον Τζαμπούρη. Στην περιοχή περιμένει ο Τσιλούλης. Το γύρισμα είναι στην αγκαλιά του Ζίβκοβιτς. Πρώτο δοκάρι, η προβολή στα δίχτυα. Ο Τσιλούλης είναι αυτός που πετάγεται στο πρώτο δοκάρι και ισοφαρίζει για τον Απόλλωνα. Φτιάχνουν φάσεις, μπορεί να μην δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά το κάνουν τώρα με μια στατική φάση. Είχαν την καλύτερη ευκαιρία τους στο πρώτο ημίχρονο με την κεφαλιά του Ιωαννίδη και τώρα με στατική φάση ισοφαρίζουν. Μέσα στην περιοχή πάλι ο Τσιλούλης είναι, το σουτ δεν περνά. Ίγκασον εκεί, νομίζω την μπάλα με τα πόδια. Κλέβουν μπάλα φιλοξενούμενοι, Ελκαντουρί. Πίεση από τον Τσιλούλη, αντέχει Σβιντέρσκι, ο Ντομίνγκες πρώτο Ελκαντουρί. Εδώ είναι η φάση του Σβιντέρσκι με το πάτημα από τον Λισγάρα. Πάει να δει την φάση ο κύριος Παπαπέτρου. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Σβάμπ έτοιμος να δώσει ξανά προβάδισμα στον ΠΑΟΚ από το σημείο του πέναλτι απέναντι στον Βερούλ. Στο Αυστριακός εκτελεί στα δίχτυα. 2-1 ο ΠΑΟΚ στο 78 παίρνει ξανά το προβάδισμα. Σβάμπ πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Το δεύτερο στην σεζόν γίνεται ο 8ος διαφορετικός παίκτης που σκοράρει φέτος για τον δικέφαλο του Βορρά. Σβάμπ, φεύγει ο Τσόλακ, ο Σβάμπ
Δεν κράτησε την μπάλα, την πετάει στα άκρα για τον Ζίβκοβιτς. Την πρόλαβε και θα κερδίσει χρόνο. Όχι, στέλνει την μπάλα στην περιοχή, στον Ντάγκλας Αουγκούστο, ο οποίος κάνει το σουτ, το βγάλε ο Βερούλης στο κόρνερ. Και περνάει πολύ ωραία ο Ελκαντουρί. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Ζίβκοβιτς γεμίζει στην περιοχή, προβολή, ίσως και χέρι, πέναλτι. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Ζίβκοβιτς και από εδώ στην προσπάθεια του Μιχαηλίδη. Είναι η πέναλτι ο κύριος Παπαπέτρου. Κάνει πρεμιέρα στην Super League απόψε ο Ντάγκλας Αουγκούστο. Απέναντι από τον Βερούλστ. Θα τον νικήσει για το 3-1 του ΠΑΟΚ στο 6ο, στο 7ο μάλλον. Φτάσαμε λεπτό των καθυστερήσεων.